Θέλετε να πάτε μέσα μεγαλύτερο. Από το μεγαλύτερο. Θέλετε να πάτε, λέω, τις αποφάσεις που έχετε πάρει στα συνεδρία σας. Θέλετε να πάρετε μέσα από τη διαπραγμάτευση αυτή την απόφαση με την Τρόικα. Και όλος ο κόσμος ρωτάει, και για καλή την πίστη να σας το πω. Εντάξει, ρε παιδιά, στατική στόχη καλή είναι. Κανείς δεν θέλει χρέος. Και άμα ο άλλος σου πει, δεν θέλω να το διαγράψω, αδερφέ. Αλλά θα συζητήσουμε κάτι άλλο. Συζητάτε τίποτα άλλο ή μένετε εκεί? Και ποιο είναι το άλλο που συζητάτε? Συζητάμε καταρχήν την ανάγκη, και δεν το λέμε τώρα, το λέμε πάντα, να αποσυνδεθεί όσο μπορεί περισσότερο η εφαρμοσμένη εσωτερική πολιτική από την υπόθεση του χρέους. Γι' αυτό και λέμε όχι στο μνημόνιο. Και χρειαζόμαστε, για... και αυτό δεν το λέμε μόνο και μόνο γιατί είναι οι ξένοι ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τα ζητήματα της εξάρτησης και όλα αυτά, αλλά και γιατί μόνο έτσι, με ένα σχέδιο που μπορεί να οργανώσει μια υπεύθυνη κυβέρνηση μαζί με την κοινωνία και με τη συμμετοχή της κοινωνίας, μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει την κρίση. Πουθενά στον κόσμο δεν αντιμετωπίστηκε η οικονομική κρίση από τις μεγάλες χώρες, τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τις μικρότερες, χωρίς ένα σχέδιο στο οποίο θα συμμετέχει η κοινωνία. Δεν γίνεται. Και όταν λέω η κοινωνία, σε όλες τις διαστρωματώσεις. Άρα. Από αυτήν την άποψη, όταν το μνημόνιο είναι ένα σχέδιο που επιβάλλεται στο όνομα του χρέους, είναι αδύνατο να υπάρξει έξοδος από την κρίση μέσα από αυτή την εμπλοκή. Στοιχειώδη πράγματα για μας, και το προτείνουμε σταθερά και μόνιμα, και γι' αυτό λέμε όχι στο μνημόνιο. Ωραία. Εσείς επομένως, αφού λέτε όχι στο μνημόνιο... Και γι' αυτό και επεξεργαζόμαστε και η Θεσσαλονίκη πρόσφατα και οι προτάσεις νόμους που καταθέτουμε είναι προτάσεις που απεμπλέκουν την εφαρμοσμένη πολιτική από την ιστορία της διαπραγμάτευσης. Αφού λοιπόν είστε σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί βλέπετε αρνητικά? Θα ρωτήσω ένας επίσης καλόπιστος άνθρωπος. Αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία και λέει: παιδιά, εμένα η στόχευσή μου είναι τελειώνει το μνημόνιο. Τελειώνει η Δανειακή το Δεκέμβρη. Θα μας πείτε, γι' αυτό σας ρωτάω, κύριε Δρίτσα, μισό λεπτό. Λέει λοιπόν η κυβέρνηση: 31 Δεκεμβρίου, γεια σας. Τελειώσαμε με την ιστορία των Ευρωπαίων. Από πλευράς Δανειακής Σύμβασης, δεν έχουν να μας δώσουν άλλα λεφτά, δεν θέλουμε άλλα λεφτά. Ακούτε τον κύριο Χαρδουβέλη να λέει: τελείωσε. Από πού θα τα βρω, θα του ρωτήσω. Δεν θέλω ούτε το Δουνουτού, λέει. Εσείς διαφωνείτε? Φυσικά δεν διαφωνούμε γενικώς το να μην θέλουμε το Δουνουτού ή την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύουμε όμως ότι το μνημόνιο δεν είναι απλώς και μόνο ο μηχανισμός της Δανειακής Σύμβασης. Είναι ένα ολόκληρο πλέγμα που έχουν επεξεργαστεί οι δυνάμεις που ηγεμονεύουν και στην Ευρώπη και στην Αμερική, οι δυνάμεις των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, που ακρογωνιαίος λίθος είναι η λιτότητα, η εσωτερική υποτίμηση, η ηφεσιακή πολιτική, η μείωση των κοινωνικών παροχών, των κατακτήσεων των εργαζομένων για να επιτευχθεί η ανταγωνιστικότητα. Είναι ένα δόγμα. Όταν σε αυτό το δόγμα εγκλωβίζεται η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, η Μέρκελ, η Λαγκάρντ, όλοι, σε αυτή την κατεύθυνση, είτε έχεις την άμεση εποπτεία του μνημονίου, είτε την έμεση μέχρι το 2060 που προβλέπετε, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Είσαι ο ίδιος, αλλά αυτός είναι ο όρος, είσαι ο ίδιος μέσα στο ίδιο πλαίσιο πολιτικής. Ωραία, το καταλαβαίνω αυτό, αυτό που λέτε. Και η συζήτηση σε όλο τον κόσμο πια γίνεται διεθνώς με το να τελειώνουμε με τις υφεσιακές πολιτικές της λιτότητας. Αλλά φαντάζομαι αυτός ο σχεδιασμός δεν θα αλλάξει αύριο το πρωί. Και το περιβάλλον αυτό επίσης δεν θα αλλάξει αύριο το πρωί. Όχι, αλλάζει το πρωί... όμως. Εμείς το Γενάρη θα θέλουμε να το πω έτσι. Αλλάζει όμως και να μην το... Να δεν μην το υποτιμώ καθόλου. Και η Γαλλία είδα και το Ρέτζι αυτό, είδα. Καθόλου. Πριν τρία αλλά λέω χρόνια όμως... η ίδια πολιτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ φάνταζε ούφο, τώρα είναι μέσα στην πάνω πλευρά του κύματος, στη συζήτηση και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Άρα. Τα πάμε. Πράγματα αλλάζουν, διότι... Εγώ δεν είμαι υπερδοστατικών, αλλά φοβάμαι ότι αλλάζουν αργά. Οφείλει να οργανώνει με στρατηγικό τρόπο την πολιτική του και ταυτόχρονα τακτικά κυρία να Ερκοβή. Βρίσκει τις πραγματικές εχμές κάθε Ερκοβή. Φορά. Αυτό που μισό, πριν, θέλω την ερώτηση για να είμαστε βεβαίως συγκεκριμένοι και οι εμείς που λένε. Ναι. Λέτε τελειώνουμε. Ωραία. Τα λεφτά από πού? Θα σας ρωτήσω εγώ. Θα σας απαντήσω. Τώρα ήρθε η ώρα να ρωτάμε και εσάς τα λεφτά από πού. Τα λεφτά από πού? Λοιπόν, κοιτάξτε. Είτε ανάγκες η ελληνική οικονομία θα έχει. Βεβαίως. Θα επιλέξετε, εννοείται. Να το πω και προβοκατόρικα, να πάρετε με 6,5% επιτόκιο δάνειο
από την αγορά, το οποίο εμφανίστηκε ως επιτόκιο για τα δεκαετία ελληνικά ομόλογα, μόλις είπατε τη λέξη τελειώνουμε, ή θα μπείτε σε νέα δανειακή σύμβαση? Το θέμα ή δεν χρειαζόμαστε είναι... τίποτα, γι' είμαστε θέμα... καλά έτσι. Το θέμα είναι, κύριε Λυριτζή, και νομίζω ότι αυτό είναι και το κόμμα.